θυμάμαι πολλές, θυμούμε. Και ήταν, νομίζω ήταν μετά από πολιτικά του 16, δηλαδή που ήδη υπήρχαν τα σώματα. Και είχα το μεριτήσει με όλη μετά από εδώ. Και ήμασταν κάπως ότι βρισκόμασταν εκεί και δεν έδειξε κανένα σημείο ή συμπεριφορά του ότι ήταν αγχωμένος οτιδήποτε. Είναι τα λόγια ενός 19χρονου νεαρού που μέχρι πρώτην υπηρετούσε στο στρατό, έχοντας διαλογαγό της μονάδας του τον καθομολογία κατά σειροδολοφόνο Ορέστη. Τον ζούσε μαζί με όλους τους υπόλοιπους στρατιώτες που είχε υπευθύνη του καθημερινά. Απόμακρος, περίεργος, ασυνήθιστος. Φαινόταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν έτσι χαμηλόγκονο. Δηλαδή δεν θα γελούσε σπάνια, ασκία δεν θα έλεγε ποτέ ή μια-δυο φορές σε καμιά συζήτηση με άλλα στελέχη εκεί θα έλεγε και η στάση του ίδιου προσωπών του ουδέτερο. Ο άνθρωπος που αφαίρεσε τη ζωή 7 γυναικών ανάμεσά τους και 2 παιδιά έκρυβε καλά τη σκοτεινή πλευρά του. Με το κεφάλι πάντα σκυφτό απέφευγε να κοιτάζει στα μάτια τους συνομιλητές του. Ποτέ δεν σε βλέπε στα μάτια και είχε κάτι όπως το τσίκ με το κεφάλι του που έβλεπε για παράδειγμα δεξιά-αριστερά και σε έβλεπε για ένα δευτερόλεπτο στα μάτια και πάλι κάτω. Εγώ όσες φορές που μίλησα ποτέ δεν είχα μια συζήτηση, μια συνομιλία eye to eye. Ήταν πάντα κοφτό βλέμμα στο μάτι σε κάτω. Για το προφίλ του αξιωματικού καθομολογία δολοφόνου μίλησε στον Αλφα Ελλάδος και ο Υπουργός Άμυνας. Ήταν λίγο αμήλυτο, κοινωνικά μόνο τα βασικά τηρούσε στην κοινωνική επαφή με τους αξιωματικούς. Αλλά το βέβαιο είναι ότι δεν εκδήλωνε ποτέ τάσεις θυμού ή βίας, εκρηκτικότητα. Δεν είχατε μάθει ποτέ στο στράτευμα ότι είχε... Ούτε στο στράτευμα, ούτε στην κοινωνία του, ούτε στον κοινωνικό του κύκλο. Από την πρώτη αμέσως στιγμή οι οδηγίες ήταν να συμβάλλουμε στο έργο της αστυνομίας όπου και αν χρειαζόταν. Και με την καταδίκη ως μαρτυρία, τότε σίγουρα το αυτονόητο είναι να φύγει από το στρατεύμα.